δεύτερη ημέρα της πολυαναμενόμενης γιορτής κρασιού στην Αλεξανδρούπολη και πολλοί ήταν οι πολίτες και όχι μόνο από την περιοχή που έδωσαν για ακόμη μια χρονιά το παρόν σε μια πολιτιστική εκδήλωση που έχει πλέον εξελιχθεί σε θεσμό. Νομίζω ότι πήγαμε καλά, ο κόσμος αγαπάει την Γλυκερία, ήταν μια μεγάλη συναυλία η χθεσινή. Και από πλευρά εισιτήριων πήγαμε καλά, ήμασταν πάνω από 5.000 εισιτήρια χθες το βράδυ. Και από πλευρά κατανάλωσης κρασιού, κρεάτων, ήμασταν σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Εγώ καταλαβαίνω τις δυσκολίες του κόσμου. Τα 7 ευρώ είναι μια τιμή. Πολλές φορές για πολλούς συμπολίτες μας είναι υψηλή και δεν μπορούν να ανταποκριθούν. Όμως μια μεγάλη συναυλία όπως η χθεσινή δεν μπορεί να γίνει με φθηνό εισιτήριο. Μακάρι να μπορούσαμε να την κάνουμε και με 2 και με 3 ευρώ. Δεν μπορούσαμε να βγούμε. Δυστυχώς έτσι είναι τα πράγματα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Προχωράμε. Όλο το καλοκαίρι ρωτούσαν πότε θα ξεκινήσουμε, τι πρόγραμμα θα έχουμε. Που σημαίνει ότι την έχει αποδεχθεί την γιορτή κρασίου σε Άγιο Ορτή. Σαν ένα μεγάλο γεγονός της πόλης μας και της περιοχής. Δεύτερη μέρα ξεκινάμε με το παραδοσιακό πλέον πρόγραμμα της γιορτής κρασιού. Είναι το Στεριανό Γλέντι. Σαρακατσάνικα, Θεσσαλικά, Μωραΐτικα, Ιππυρώτικα. Είναι η πρώτη βραδιά στην ουσία για εμάς τους παραδοσιακούς συλλόγους. Εδώ στην ουσία όλοι, το νόημα της γιορτής είναι να ανταμώσουμε, να διασκεδάσουμε, να ψυχαγωγηθούμε και νομίζω οι σύλλογοι και ο κόσμος που έρχεται ως επισκέπτες το λαμβάνει αυτό και το εισπράττουμε εμείς που είμαστε εδώ μέσα. Έχει πάρα πολλούς, έχει από Τουρκία, Βουλγαρία, όσους έχω συναντήσει, έχει πάρα πολύ κόσμο. Συνολικά οι σύλλογοι που συμμετέχουν είναι 41, 27 σύλλογοι είναι μέσα στη γιορτή με περίπτερο και 700 εθελοντές μέλη τους. 14 σύλλογοι είναι με χορευτικά και 400 χορεύτριες χορευτές. Γενικά φέτος η ΕΠΟΦΕ συμμετέχει στην 5η γιορτή κρασιού με τους συλλόγους μέλη της πιο δυναμικά από κάθε άλλη χρονιά. Η 5η συνεχόμενη γιορτή κρασιού πραγματοποιείται με τη μέρημνα της διοργανώτριας αρχής ΤΙΕΔΑ ΑΕ σε συνεργασία με την Ένωση Πολιτιστικών Φορέων του Νομού Εύρου. Πάνω από 700 είναι οι εθελοντές από τους συλλόγους που συμμετέχουν, φροντίζοντας ώστε οι επισκέπτες να απολαύσουν τις εκδηλώσεις. Φέτος συμμετέχουν 27 πολιτιστικοί σύλλογοι από την Αλεξανδρούπολη, ενώ συνολικά με τα χορευτικά συγκροτήματα που λαμβάνουν μέρος, αν έρχεται στους 41. Ξεκίνησε πολύ καλή, πολύ καλά, πάρα πολύ καλά. Η Γλυκερία ήταν πολύ καλή, ως συνήθως, ας πούμε, από τις καλύτερες τραγουδίστριες. Ήταν μια πολύ καλή βραδιά. Περάσαμε πολύ ωραία όλοι. Και ο κόσμος ήταν πάρα πολύ ευχαριστημένος. Αν και το εισιτήριο ήταν ακριβό, η αλήθεια, να τα λέμε όλα, εντάξει, παίρνουν και πολλά λεφτά οι φίρμες. Εντάξει, τα σουβλάκια ήμασταν λίγο πιο περιορισμένα τα πράγματα. Γιατί πληρώσαν ακριβό εισιτήριο, οπότε περιορίζει ο κόσμος από το να φάει. Όσο τρώει τις άλλες βραδιές που είναι 2,5 ευρώ το εισιτήριο. Ο σύλλογος μας χορεύει πάντα. Στο χορευτικό λαμβάνει μέρος. Σε Νέες Χιλίες. Όχι, είναι ποντιακά. Χορεύουμε και θρακιώτικα, αλλά συνήθως πιο πολύ ποντιακά. Ο σύλλογός μας σήμερα έχει την τιμή να φιλοξενήσει τους ευρύτες και όχι μόνο τους ευρύτες, όλους τους θρακιώτες, στη Σαρακατσάνικη βραδιά, στη γιορτή κρασιού Αλεξανδρούπολης 2017. Κάθε χρόνο τιμάμε τη γιορτή, συμμετέχουμε και χορεύουμε, δείχνουμε τον πολιτισμό των Σαρακατσάνων που ζουν εδώ και 2 αιώνες περίπου στον Εύρο και στη Θράκη. Χθες ήταν πρώτη μέρα, ήταν μια μεγάλη μέρα, είχαμε ένα πολύ μεγάλο όνομα, την Γλυκερία. Η συμμετοχή ήταν πολύ καλή, δυνατή. Οι αντιδράσεις του κόσμου, υπήρχαν πάρα πολλοί κόσμος εκτός γιορτής, απ' έξω ακούγανε, λόγω του ότι η τιμή ήταν λίγο ακριβή, αλλά είχε συμμετοχή καλή. Καλούμε όλο τον κόσμο να παρευρεθεί σε αυτή τη γιορτή της πόλης, γιατί είναι μια γιορτή της πόλης των συλλόγων της ΕΠΟΦΕ, του Δήμου, της ΤΙΕΔΑ. Όλες πιστεύω οι περιοχές της Ελλάδος καλύπτονται με τα συγκροτήματα και με τα χορευτικά και με τις ορχήστρες που θα παρουσιαστούν. Είναι τέταρτη συνεχόμενη χρονιά και είμαστε χαρούμενοι γιατί και διασκεδάζουμε και εμείς μαζί με τον κόσμο και ο κόσμος μαζί με εμάς.
Η γιορτή ξεκίνησε τη Δευτέρα 24 Ιουλίου με τη συναυλία της Γλυκερίας, την οποία παρακολούθησαν πάνω από 5.000 κόσμους σύμφωνα με τους διοργανωτές. Να σημειωθεί ότι φέτος έχει διπλασιαστεί και ο ρυθμός των τραπεζοκαθισμάτων από 2.500 σε 5.000. Είμαστε κάθε χρόνο εδώ από την χρονιά που άρχισε η αναβίωση του θεσμού της γιορτής κρασιού και φέτος δυναμικά. Δίνουμε το καλύτερο μας σε αυτό για να προσφέρουμε στην πόλη αλλά και στους κατοίκους ό,τι καλύτερο περνάει από το χέρι μας. Υπάρχει βέβαια φέτος μία μικρή διαμαρτυρία για την αύξηση της τιμής των κρεατικών, αλλά πιστεύω ότι με καλή διάθεση μπορούμε να το ξεπεράσουμε αυτό. Είναι μικρή αύξηση. Εμείς πάντως κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο. Έχουμε πολλά μέλη, πάνω από 800 μέλη είμαστε, φιλοκριτικοί πιο πολύ βέβαια. Αλλά μας αγαπάνε γιατί προσφέρουμε τον πολιτισμό της Κρήτης. Εμείς πάντως έχουμε καλό όνομα. Δεν θα βρεθεί κανένα να μας πει καγιά κουβέντα. Όποιος έρθει στο δικό μας το περίπτερο εδώ που δεν έχουμε, θα πιει τη ρακή του. Γιατί είμαστε φιλοξενούμενοι άνθρωποι. Ο σύλλογό μας ξεκίνησε από το 77 στην Αλεξανδρούπολη και έχει δραστηριότητες, συμμετέχει σε όλες τις πολιτικές εκδηλώσεις. Γιορτές, μας φοράζουν όλοι οι συλλόγοι,